Για να μας απαντήσει ο ειδικός επί αυτών των θεμάτων, ο πρόεδρος του κτηματομεστικού δικτύου E-Real Estate, Θέμης Μπάκας. Καλό μεσημέρι, Θέμη. Καλώς μεσημέρι, τηλέμαχε. Όντως το ελληνικό είναι το μεγαλύτερο έργο αυτή τη στιγμή που γίνει στη Μεσόγειο. Ένα έργο το οποίο το έχουμε ακούσει πάρα πολύ, αλλά πλέον ξεκινάει πλέον επίσημα. Ένα έργο το οποίο αναμένει μόνο να μεταμορφώσει την παραλιακό, το παραλιακό μέτωπο του νομού Αττικής, όλη την Αττική Ριβιέρα και παράλληλα να συμβάλλει καθοριστικά όσον αφορά την οικονομία της χώρας μας, αλλά κατά κύριο λόγο της κλιματαγοράς όσον αφορά τις περιοχές που γυκνιάζει. Χαρακτηριστικά θέλω να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή οι τιμές πώληση των ακινήτων εντός του ελληνικού βάσει του αρχικού business plan είναι περίπου από 4.500 ευρώ στις 1.800 ευρώ. Ας είχα να αναφέρω ότι θα υπάρξουν 400 κατοικίες, και λόγω της μεγάλης συζήτησης θα υπάρξουν 1.400 κατοικίες στην πρώτη πενταετία. Παράλληλα, επιλέγω να αναφέρω ότι τα οικιστικά τετραγωνικά μέτρα εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου θα είναι 1.000.000 τετραγωνικά μέτρα, όπου βάσει του business plan αναφέρουν ότι θα αποτελέσει περίπου το 48% του εσόδου. Τώρα, επιλέγω κατά πόσο θα επηρεάσει τη τιμή των ακινήτων. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι οι τιμές θα επηρεαστούν κατά κύριο λόγο στα οικιστικά ακίνητα περιμετρικά του Μητροπολιτικού Πάρκου, καθώς και στις τιμές των οικοπαίδων. Εντυπωσιακό τιμήμα και θα είναι το εξής. Αναμένουμε μεγάλη αύξηση των τιμών όσον αφορά τα κλιματικά ακίνητα. Το Μητροπολιτικό Πάρκο δημιουργεί ένα νέο επιχειρηματικό κέντρο στον νομό Αττικής. Μέχρι τώρα όλοι γνωρίζαμε το Μαρούσι και το κέντρο των Αθηνών. Πλέον βλέπουμε ότι υπάρχει η δυναμική για να δημιουργηθεί ένα νέο επιχειρηματικό κέντρο με δυνατά γραφεία, με μεγάλους γραφειακούς χώρους, έτσι ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην κινητικότητα που καταγράφεται από επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να έχουν την έδρα τους πλησίων του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου. Κυρίως γενικότερα, όσο θα υλοποιείται το ελληνικό, όσο θα φτάνουμε πλέον στην τελική εικόνα του Μητροπολιτικού Πάρκου, τότε θα δούμε γενικότερα τις τιμές των ακινήτων περιμετρικά του Μητροπολιτικού Πάρκου και τις περιοχές που κοιτάζει το ελληνικό, καθώς και Αττική Ριβιέρα, να υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Θέμης Μπάκας. Real Estate, κτηματομεστικό δίκτυο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.